Soul Hunter. Gold Soul Hunter. Γεια και χαρά στους φίλους και τις φίλες του καναλιού, Νίκος Κονσολχάντερ εδώ και καλώς ήρθατε στο κανάλι των συλλεκτών, των συλλογών, των retro video games, των vintage toys και γενικά άλλων video games και ενδιαφέροντων πραγμάτων, collectibles, comics και τα λοιπά που θα δείτε και έχετε ήδη δει. Λοιπόν, σήμερα αυτό το βίντεο είναι έτσι ένα spin-off, καθώς βγαίνει Σάββατο και Σάββατο δεν σας έχω συνηθίσει για βίντεο και προφανώς θα βγει και αύριο βίντεο. Όπως καταλαβαίνετε, τα βίντεο βγαίνουν τελευταία στιγμή πλέον ξεκάθαρα λόγω ανύπαρκτου χρόνου για να ασχοληθώ για post-production και παραγωγή κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν σας νοιάζει. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα content και το content προσπαθώ με χίλιους τρόπους να μπορέσω να βρω ένα χρόνο για να το φτιάξω. Τι έχουμε σήμερα εδώ? Σήμερα έχουμε, όπως σποιλάρει ακράδαντα και ο τίτλος, έχω ένα δέμα το οποίο έφτασε πριν από μια εβδομάδα περίπου, αυτό που λέγαμε περί χρόνου. Κανονικά εδώ είχα κάνει την ίδια μέρα day one, αλλά δεν γινότανε. Ήταν ένα δέμα, παιδιά, που έφτασε και πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ είναι ένα Xbox Series S. Πριν από χρόνια είχα κάνει λοιπόν ένα βίντεο το οποίο έλεγα για ποιο λόγο δεν θέλω να πάρω next gen μηχανήματα κτλ. Κτλ. Πέρσι όμως τον Νοέμβριο η γυναίκα μου έκανε δώρο ένα PS5 Spider-Man 2 Edition όταν κυκλοφόρησε τη συλλεκτική αυτή έκδοση, η οποία και με αυτή την κίνηση τότε έπεσα από τα σύννεφα, δεν σας το κρύβω. Βέβαια, ένα πολύ όμορφο μηχάνημα, πολύ ιδιαίτερο, τελευταίας τεχνολογίας. Έχω παίξει λιγότερο από 4 παιχνίδια από τον Νοέμβρη που μου το έχει πάρει και κοντεύουμε Αύγουστο. Δεν έχω χρόνο προφανώς και για gaming, αλλά αυτό το λίγο που παίζω το απολαμβάνω. Δεν σας κρύβω ότι η αρχική μου ιδέα ήταν να έπαιρνα ένα Xbox Series X τότε, καθώς και στην περασμένη γενιά και στην προπερασμένη είχα και προτιμούσα πάντα τα Xbox με το 360, το One, το S και το One, το X. Η λογική λοιπόν έλεγε ότι κάποια στιγμή έπρεπε να πάω σε ένα Series X. Όμως με πρόλαβε λοιπόν η γυναίκα μου με ένα PS5 και τα λοιπά, και υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάποια στιγμή να αποκτηθεί και ένα Series X. Αυτό όμως που δεν περίμενα ποτέ ήταν ότι θα έπεφτε στα χέρια μου αυτό εδώ. Πώς έπεσε, θα σας πω σε λίγο. Το Series S, από τη στιγμή που βγήκε, το θεωρώ πολύ instant hit και game changer, καθώς έχει αλλάξει τη βιομηχανία με την ευκολία που παρέχει, την χαμηλή του και ιδιαίτερα ανταγωνιστική του τιμή και επίσης με το μεγάλο tool, το Game Pass, το οποίο όσοι σαφώς και ασχολείστε κατανοείτε ότι είναι μια υπηρεσία η οποία έχει αλλάξει τις ισορροπίες, έχει τα φόντα και έχει τη δυναμική να κάνει κάτι διαφορετικό που ήδη το κάνει. Πιο λοιπόν αυτό με το χαμηλό μηνιαίο, ας πούμε, κόμιστρο που απαιτείται, αν και είδα τώρα αυτές τις μέρες ότι πάλι θα ανέβει η υπηρεσία, θα πάει δηλαδή από 15-18 ευρώ το μήνα το Game Pass Ultimate. Αυτή η υπηρεσία λοιπόν μπορείτε με πολύ λίγα χρήματα να παίζετε πάρα πολλά παιχνίδια. Όμως εξ αρχής εγώ και γενικά όσοι είστε συλλέκτες ξέρετε και ξέρουμε ότι είμαστε ανάποδοι σε μια τέτοια φυσική ροπή. Να πω επίσης ότι και πριν από δύο χρόνια, μπορεί να είναι και τρία, δεν έχω ιδέα, είχα κάνει με τον φίλο μου τον Γιάννη εδώ ένα Huntercast, το οποίο αναλύαμε τη φυσική ή την ψηφιακή μορφή στα παιχνίδια και τι προτιμάμε και τι θα θέλαμε. Ασχέτως τι θέλουμε εμείς οι ρομαντικοί, οι boomers, οι ρετροτύποι, δυστυχώς η τάση πάει εκεί. Η τεχνολογία, η εποχή δείχνει, ξέρω να το κλείσουμε αυτό γιατί θα ξεπαγιάσουμε, δείχνει ότι πολύ δύσκολο θα έχεις παιχνίδια έτσι, σε φυσική μορφή. Εμένα προσωπικά λοιπόν, ναι, είναι κάτι που με χαλάει, καθώς από μικρός έμαθα σιγά σιγά
με δυσκολίες να βάζω άλλο ένα παιχνίδι στη συλλογή και κάποτε μετά από πολλά χρόνια και αφού έχουμε αυτό το μικρόβιο του συλλέκτη να μπορούμε να θαυμάζουμε τα παιχνίδια μας σε όποια γωνιά του σπιτιού υπάρχει χώρος. Ας πούμε εδώ πίσω δεν υπάρχει χώρος εδώ και 2,5-3 χρόνια για να βάλω οτιδήποτε άλλο, μπαίνουν σε άλλα σημεία άλλοι τίτλοι, μπαίνουν κάτω, μπαίνουν στο πατρικό, μπαίνουν 1,000-2. Anyway, είναι όμως και ένα θέμα αυτό ο χώρος, το θέμα του συλλέκτη, οπότε οι νεότεροι που δεν το έχουν ζήσει όπως εμείς, σου λέει δεν με χαλάει καθόλου εμένα το Game Pass και αντίστοιχη υπηρεσία εννοείται τη Sony στο PlayStation. Οπότε εμένα αυτό το μηχάνημα, παρότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει μεγάλα ατού, δεν πέρασε ποτέ από την οπτική μου γωνία να το αποκτήσω. Σαφώς, επειδή το Series X παίρνει δίσκο, άρα θα μπορούσα να παίξω και τα παιχνίδια μου compatible πίσω, όσα έχω σε αυτή τη συλλογή του Xbox κτλ. Και αφετέρου γιατί δεν έχει τα ίδια γκάζια κάτω από το καπό που έχει το Series X. Βέβαια, έχει κάποιες άλλες τεχνολογίες, έχει το Ray Tracing, πράγματα τα οποία δεν τα έχει το One X, αλλά είναι και μια κονσόλα, παιδιά, τελευταίας γενιάς. Παρ' όλα αυτά, ήθελα ένα Series X. Έτσι λοιπόν, πριν μια εβδομάδα έρχεται ένα πολύ μεγάλο δέμα, Box Now. Αυτή η fan mail διεύθυνση υπάρχει στις πληροφορίες του καναλιού μέσω Box Now και μου έρχονται δύο διαφορετικά δέματα βασικά σε δύο διαφορετικά μεγάλα lockers και τι να δω, τα φέρνω σπίτι. Ήξερα ότι ήταν κάτι καλό γιατί οφείλω να το πω, το χεράκι του το είχε βάλει και ο φίλος ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος από τους Retro Computers, κάτι είχε μαγειρέψει, υπήρχε σιγή ασυρμάτου ας πούμε, δεν ακουγόταν τίποτα και anyway φαίνοντας αυτό το δέμα ήξερα από ποιον άνθρωπο είναι προφανώς και όταν το ανοίγω εκπλήσωμαι γιατί βλέπω σε ένα άλλο άσχετο κουτί να βγαίνει αυτό από μέσα. Το πιο ωραίο από όλο αυτό το feeling είναι ότι δίπλα μου είχα τον γιο μου, ο οποίος πλέον είναι 3 ετών, κλεισμένα πριν από 2 μήνες. Η περιέργεια είναι η δεύτερη του φύση. Είναι προφανώς γκατζετάκια, εντάξει και πιο παιδί δεν είναι από τον πατέρα του πλέον, γκατζετάκια σε αυτή την εποχή. Οπότε ό,τι περίεργο μπαίνει και του τραβάει την προσοχή, κάθεται δίπλα μου εδώ, απίκο και θέλει να κοιτάει. Οπότε βγάζουμε λοιπόν το Xbox, το οποίο η αλήθεια είναι ότι εντάξει δεν το είχα πιάσει στα χέρια μου, το είχα δει τα κουτιά του, το είχα δει στο περίπου συγκριτικά με Series X. Είναι πολύ μικρό παιδιά, είναι too small, είναι πολύ μικρή κονσόλα, ελαφρώς για λίγο μου θυμίζει το Wii, ειδικά από εδώ πίσω, εντάξει αν εξαιρέσουμε τώρα την τεράστια γρίλια μπροστά, μοιάζει με το Wii, έτσι όταν το πρώτο είχα πιάσει στα χέρια μου, και λέω, όπα ρε φίλε, τι έκανες τώρα εδώ ρε μάστορα, ξέρω εγώ. Γιατί. Στο μεγάλο μου ερώτημα του γιατί, καταρχήν να πούμε ότι έχω δεχτεί και άλλα fan mail στο παρελθόν, στο κανάλι. Πρέπει να έχω δεχτεί περίπου 8 fan mails στα 6,5 χρόνια ζωής του καναλιού. Είναι κάπου εκεί, 8 fan mails νομίζω. Να θυμηθώ, θα θυμηθώ τώρα σίγουρα κάποια. Ήταν καταρχήν ένα Gunkon 2 πριν 2 χρόνια το πιστόλι για το PS2 το οποίο μου το έκανε, ήταν unused, ήταν χρησιμοποιητό και το έχουμε κάνει σε επεισόδιο. Το έχω δείξει δηλαδή παίζοντας τα παιχνίδια όλα τα Resident Evil του PlayStation 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάνο τον Πιτσιρίνη που μου το είχε στείλει. Τον είχα ευχαριστήσει δε όντως γι' αυτό, ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο φίλος του καναλιού, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, μου έχει κάνει κάποια παιχνίδια με τα γενέστερα Game Boy και Game Boy Advance με τις συσκευασίες τους κανονικά. Ένας φίλος, ο οποίος πραγματικά τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, όταν είχε δει το επεισόδιο στην Ρόδο με τον φίλο Νικήτα που κάναμε και δείχναμε τα Game Boy και τα αξεσουάρ, είχα πει ότι είχα το Game Boy Pouch. Αυτό το
ροζ αν φαίνεται εκεί πίσω που μπαίνει το Game Boy μέσα, αλλά δεν είχα το κουτί και ήθελα το κουτί. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό, όταν είδε αυτός ο φίλος του Καναγιού το βίντεο, μου λέει: φίλε μου, πες μου που να σου στείλω, έχω ένα κουτί spare και πάρτο για σένα. Δηλαδή ήταν ένα fan mail και αυτό το οποίο με είχε συγκινήσει αυτή η κίνηση. Και φυσικά είναι και ο φίλος ο Βασίλης από τα Χανιά, ο οποίος μου είχε κάνει δώρο ένα Mickey Mania για το Mega CD και το έχω κάνει και σε επεισόδιο παρουσίασης του Mega CD 2 και το έχω δείξει. Τι άλλο, ο φίλος ο Ανδρέας που πριν από περίπου 3 χρόνια μου έκανε μια τεράστια κούτα fan mail, πολύ μεγάλη, η οποία είχε μέσα δεκάδες περιοδικά PlayStation, Game Pro κτλ. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια για PlayStation 1, είχε τουλάχιστον 8-10 παιχνίδια, είχε demo αρκετά εκείνης της εποχής, ήταν ένα pack PlayStation και περιοδικά. Είχε του Tekken, ποιανού είναι, ναι, Tekken 3 η Collector's Edition που φαίνεται πίσω, demo man, αλλά ένα κομμάτι το οποίο δεν το βλέπεις πολύ συχνά. Τι άλλο, ο φίλος ο Βασίλης, ο Itchy Tasty, επίσης και αυτός κάποτε μου είχε στείλει, μου είχε δώσει, βασικά από κοντά μου το είχε δώσει ένα ωραίο fan mail, ένα Crash Bandicoot για το PS4. Υπάρχουν πράγματα, πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει, σαφώς θα πούμε ότι και ο Σπύρος ο Δούκας, ο εμπνευστής του Zapstick, μου έχει κάνει δώρο ένα χρησιμοποιητό Zapstick, το οποίο είναι πολύ ψηλά εκεί πάνω, και το λέω το trophy room, ξέρω εγώ, είναι εδώ το δωμάτιο. Ο φίλος ο Γιώργος από τον Ναύπλιο, ο μεγάλος συλλέκτης με τα comics, πέρσι μου έκανε, μου δώσε στο επεισόδιο βέβαια πάρα πολλά comics και μου δώσε και αυτόν τον υπέροχο Ghost Rider που φαίνεται εκεί πίσω. Και είναι πολλά, περισσότερο και από παιδιά που έχουμε κάνει, αρκετοί συλλέκτες δηλαδή που είχα πάει και είχα κάνει τα room tours τους, οι περισσότεροι μου έχουν δώσει από κάτι και όλα αυτά είναι φυλαγμένα με ευλάβεια. Προφανώς ποτέ δεν μπήκα σε διαδικασία, εννοείται, να δώσω κάτι, να χαρίσω ή να πουλήσω. Ό,τι μπαίνει μέσα εδώ είναι ιερό και σίγουρα υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς... Α, ο φίλος ο Αντώνης, ο ιδιοκτήτης του e-Galaxy και του Gaming Galaxy, σε εκείνο το ωραίο βίντεο που είχαμε κάνει, μου έδωσε αυτήν εδώ το διόραμα του Sonic με τον Dr. Robotnik, το οποίο είναι της εταιρείας Namskal, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ όμορφο διόραμα και ακριβό, πολύ ωραίο κομμάτι, μαζί και με ένα Jurassic Park θερμός, γιατί ξέρω ότι είμαι Jurassic Park fan. Γενικά υπάρχουν πράγματα. Α, και να μην ξεχάσω επίσης και ο φίλος ο Σταύρος Παπαδόπουλος μου έχει δώσει και μια Amiga 500, η οποία είναι σε ένα project rebuild μαζί με πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή θα φτιαχτεί 100% λειτουργική και θα την παρουσιάσω. Πολύ ωραίο fan mail από κοντά βέβαια αυτό. Ο Γιάννης ο Παπαδάκης μου έχει στείλει για τον Amstrad το CPC. Μου έχει στείλει το Operation Manual που έβγαζε τότε η Amstrad μαζί με το Home Micro. Και επίσης αργότερα μου έστειλε και για αυτήν την Amiga 500 που λέμε, αυτό το project που δεν έχω κάνει βίντεο, μου έστειλε και το mouse της. Γενικά υπάρχουν, έχουν έρθει λοιπόν περίπου από φίλους εκεί κάπου 10 κομμάτια σίγουρα και από συλλέκτες καμιά άλλη σίγουρα καμιά 8-10 πράγματα, τα οποία εν τέλει με αυτή τη μεγάλη παρένθεση μου δείχνει ότι υπάρχει και αγάπη από κάποια άτομα σε ένα βαθμό που δεν διστάζουν να αποχωριστούν κάτι και να μου το δώσουν. Δύο πολύ ωραία κομμάτια που ξέχασα να αναφέρω σαν fan mails είναι το κουτί του Ιαπωνέζικου Real 3DO FZ1 από τον πολύ καλό φίλο του καναλιού Χρήστο Αδάμ, ο οποίος μου έχει στείλει επίσης και την κυκλοπαίδεια της Sega στα γαλλικά και φυσικά και αυτήν εδώ τη θήκη από Game Gear από τον φίλο Αντώνη από τους Αγίους Αναργύρους. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον άλλον κάτω, έχω κοιτάξει λίγο πίσω εδώ, νομίζω ότι είμαστε ok, τα έχω πει όλα, αν είναι κάτι που ξέχασα πραγματικά συγχωρέστε με. Και σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω το μεγαλύτερο fan mail που έσκασε ποτέ στο κανάλι και πραγματικά εξεπλάγει.
Όπως είπα, έχει βάλει το χέρι του Σταύρος γιατί είναι πολύ καλός φίλος με τον άνθρωπο που μου το έστειλε και αυτός ο άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης από την συμπρωτεύουσα από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, εντάξει, τα έχουμε πει πριβέ, πραγματικά νιώθω, τι να πω τώρα, υποχρεωμένος, κλαβωμένος, συγκινημένος, τα νιώθω όλα, ήταν μια κίνηση την οποία δεν την περίμενα και φυσικά δηλαδή είναι μια κονσόλα που εντάξει δεν περνάει απαρατήρητη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως ο Κώστας είναι αυτό που λέμε ότι πίεσε το fan mail λίγο παραπάνω, δεν αρκέστηκε δηλαδή να στείλει ένα Xbox Series S, το οποίο πραγματικά είναι άθικτο. Το μόνο που δεν είχε ήταν το κουτί του, γιατί ο Κώστας μου είπε ότι έχει μια τάση να πετάει τα κουτιά λόγω χώρου κτλ. Οπότε εντάξει, κάποια στιγμή θα βρω ένα κουτί, εύκολο είναι να την στεγάσω κι αυτή, να έχει το σπίτι της. Και λοιπόν, το fan mail δεν σταμάτησε εδώ. Μου λέει ο Κώστας, εντάξει, μέσα υπήρχε και μια κάρτα χρησιμοποιητή Game Pass Ultimate. Βάλε μου λέει και Game Pass, γιατί εγώ έχω δοκιμάσει 1-2 φορές που έχει κάνει αυτό το offer, αλλά δεν είχα κάτσει ποτέ να ξανανανεώσω, γιατί όπως σας είπα, κάπως με χαλάει αυτό να έχω παιχνίδια που θα τα έχω μόνο όσο έχω τη συνδρομή, δεν θα τα έχω να τα βλέπω, να τα πιάνω. Είμαι λίγο κολλημένος με αυτή τη συνθήκη. Εντάξει, ok. Μου είπα λοιπόν και ένα Game Pass μέσα και μου λέει μετά, έχω δει λέει ότι έχεις ένα Xbox Elite. Άρα εδώ. Έχεις κάνει, μου λέει, και το βίντεο παρουσίασής του κάποτε, μου λέει, πριν 4-5 χρόνια. Ωραίο, μου λέει. Αλλά, εντάξει, έχει παλιώσει. Τι λες, μου λέει, να έχεις μέσα και ένα Xbox Elite 2. Πραγματικά στην αρχή θυμάμαι ότι του στείλα μήνυμα, του λέω Κώστα, έχεις κάνει κάποιο λάθος, αντί για το χειριστήριο του Series S το λευκό, έχεις κάνει κάποιο λάθος, του λέω, έχεις στείλει μάλλον το δικό σου, το Elite το 2 το λευκό. Και εκεί λοιπόν συνεχίζει ο Κώστας να με ξαφνιάζει και να μου λέει, όχι φίλε μου, μου λέει, εγώ έχω, λέει, δικά μου, λέει, Elite 2, αυτό μου λέει είναι για πάρτι σου, είναι δώρο δικό σου, και έχω μείνει έτσι. Και φυσικά δεν είναι η core έκδοση, μου λέει πάρε, μου λέει, την καλή την έκδοση, η οποία είναι το πιο πλούσιο pack. Okay. Το οποίο μέσα, εκτός από το θήκη, το βλέπετε και εδώ, έχει αυτό το βαρύ, το charge pack, το οποίο καλή φάση, γιατί πλέον το Elite 2 μέσα έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία εν συγκρίση με το παλιό που δεν είχε. Και μου λέει πάρε, μου λέει, και καμιά οχτάδα, μου λέει, thumbsticks από πάνω να έχεις, ξέρω εγώ, spares που έχω εγώ. Μου λέει εγώ δεν τα θέλω και έχω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχω 10 χρησιμοποιητά thumbsticks. Okay. Είχα πάθει λίγο εγώ την πλάκα μου. Εν τω μεταξύ να πω κάτι πολύ ωραίο, το οποίο είναι ότι όταν το είδε ο γιος μου, με τη μία μου λέει πω τι χειριστηριάρα. Και εντάξει, εννοείται ότι το έπιασε, ξέρω εγώ, και δεν το άφηνε. Εννοείται ότι του πέσε και κάτω μια φορά μετά από λίγο, προφανώς. Του άρεσε τόσο πολύ, παιδιά, που ο μικρός το πήρε μαζί στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε. Πώς παίρνουν τα παιδάκια αγκαλιά, μια φιγούρα, ένα αρκουδάκι κτλ. Ο μικρός μου πήρε αυτό εδώ. Δεν κάνω πλάκα, το πήρε και κοιμήθηκε μαζί. Το είπα στον Κώστα, εντάξει. Οπότε πραγματικά είχα μείνει και φυσικά αυτό ήρθε κανονικά με το κουτί του, το οποίο το κουτί είναι core, αλλά δεν ξέρω τώρα τα άλλα πως έχουν βρεθεί τα πιο advanced και λέω όπα, ξέρω εγώ τι γίνεται δηλαδή, κάτι, ναι, okay. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και ολοκληρώνοντας, δεν σταμάτησε εδώ το fan mail. Μου λέει, έχω κάτι, μου λέει, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ.
δεν παίζω μαζί του, δεν το θέλω. Θέλω να το πάρεις και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα, να έχεις ένα ωραίο πακετάκι, να αρέσει λέει και στο μικρό, να παίζετε διπλά με το μικρό. Και το δεύτερο πακέτο, παιδιά, ήταν με πολύ ευλάβεια και αυτό τυλιγμένο. Ήταν, παιδιά, αυτό εδώ. Το 8-bit, το οποίο σας το έδειξα την περασμένη Κυριακή. Ναι. Okay. Εδώ. Προφανώς είχα μείνει κάγκελο μέσα, όλα άψογα, αχρησιμοποίητο, καινούριο, το είδατε επίσης στο βίντεο. Είχα πει στην περασμένη, παρουσίαση αυτού του controller, είχα πει ότι θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο πώς έφτασε στα χέρια μου αυτό το κομμάτι. Και να, λοιπόν, που σας είπα, fan mail. Τώρα, τι να πω, όπως είπα και πάλι, δεν έχω λόγια. Οπότε αυτό το βιντεάκι είναι πρακτικά έτσι ένα βίντεο ευχαρίστηση για τον άνθρωπο που μου το έστειλε. Και επίσης να πω ότι πρακτικά είναι και είναι το πιο μεγάλο αυτό fan mail του καναλιού. Μην νομίζετε σαν κανάλι, ξέρω σαφώς ότι, εντάξει, σε πιο μεγάλα κανάλια που τα αγαπάει το κοινό τους έχουν σταλθεί τρελά πακέτα fan mails, έτσι. Οπότε αυτό που είπα και εγώ πριν ήταν ότι πολλά κανάλια, λοιπόν, έχουν δεχτεί μεγάλα fan mails και όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης, μου λέει, σου ήρθε, μου λέει, και σένα ένα τούμπανο, μου λέει, fan mail που βλέπω, μου λέει, και στο YouTube γενικά σε κανάλια, διάφορα κανάλια, όχι αποκλειστικά μόνο gaming. Και του λέω, ναι, του λέω, και πραγματικά δεν το πιστεύω. Οπότε, εντάξει, αυτό πιο πολύ. Απρόσμενα ευχάριστο. Ήθελα να το δείξω, ήθελα να το μοιραστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια αυτόν τον άνθρωπο που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να μου στείλει αυτά τα πράγματα από τη συλλογή του. Κώστα, και πάλι, σε ευχαριστώ θερμά. Σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν πολύ από το μικρό μου, να ξέρεις. Τον συνονόματό σου, και αυτό που με ευχαριστεί και εμένα είναι να τον βλέπω να χαίρεται, έστω και μέσω αυτό, δηλαδή, και μόνο που κινήθηκε με το χειριστήριο, ήταν κάτι πολύ fun, κάτι πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, πέρα, λοιπόν, από το fan mail κομμάτι, εν κατακλείδη μένουμε ότι αυτό το μηχάνημα άρχισα λίγο να το βλέπω με άλλο μάτι. Έχει μια αυτή τη δυναμική που είπα στην αρχή. Είναι όμορφο, είναι minimal, είναι μικρό, παίζεις πολύ εύκολα αυτά που θες παντού. Ιδανικά είναι καλό να έχεις μια πολύ μεγάλη σύνδεση. Εγώ συγκεκριμένα έχω μια 100 fiber, όταν είχε πρωτοβγεί το 2018, παίζω με αυτή στα 100, οπότε το download ok, δεν είναι και πολύ αργό, αλλά σύντομα περιμένω Inalan να περάσει, να πάω σε ασύμετρο 1000-1000. Οπότε θα αλλάξουν λίγο οι ισορροπίες, αν και νομίζω ότι αυτό κατεβάζει μέχρι, από εμπειρία της αδερφού μου με Inalan και του κουμπάρου μου, μέχρι 570 Mbps μπορεί να κατεβάσει το Series X που έχουν. Αλλά όπως και να έχει, ναι, όταν έχεις ένα τέτοιο μηχάνημα πρέπει να έχεις και μια καλή σύνδεση για να κατεβάσεις γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν πιο πολύ. Να σας παρουσιάσω κάτι, ένα δέμα, μάλλον δύο δέματα τα οποία με εξεπλάγει, δεν το πίστευα. Θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο βίντεο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και έρχεται δυνατό room tour. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω για την επόμενη εβδομάδα, ίσως και να το προλάβω όμως. Έχετε ένα πολύ ιδιαίτερο room tour και θα έρθει κι άλλο για τον Αύγουστο. Θα έρθει και άλλο το Σεπτέμβρη. Γενικά γίνεται δουλίτσα, το προσπαθώ, το κυνηγάω να βγάζω πάντα περιεχόμενο το οποίο γουστάρετε και ξέρω ότι σας αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα.